Καλώς ήρθατε, παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε, λοιπόν. Έναν έναν, θα σας πω όλους. Τάσος Ιωαννίδης. Αυτός είμαι εγώ. Ωραία. Θανάσης Γκέλος. Εγώ. Χριστόφορος Μπεζάνας. Πολύ σωστά. Τέλεια. Ιωάννης Μπατσιώκης. Εδώ. Πέρα δόθε. Δημήτρης Χατζηαναστασίου. Εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, που είστε εδώ. Λοιπόν, σας βρήκα στα. Τι ωραία παρέα. Πρώτη φορά είναι το πλατό στο γεμάτο. Πολύ μου αρέσει αυτό. Σας βρήκα από το TikTok, από τα social και πραγματικά ήθελα πάρα πολύ να έρθετε εδώ. Είχα ένα άγχος γιατί είδα ότι είστε στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ήξερα ότι θα παίζετε ένα Σάββατο του μήνα στην Αθήνα. Οπότε θα έχουμε προς το παρόν. Οπότε θα έχουμε όλη την ευκαιρία να σας απολαύσουμε. Βεβαίως. Για πείτε μου για το Ματζόβολι πώς βγήκε. Λέξη, το όνομα σαν όνομα. Έχει καμία σχέση. Όχι. Το βρήκα στα. Θα σας πω τώρα και τη γλώσσα, γιατί το φιλοσόφισα λίγο. Στα σλοβακικά, το όνομά σας είναι Μαγική Λύκη. Πρώτη θέλεις εξηγείτε αυτό το όνομα. Το ξέρετε. Το μάθατε από μένα. Ναι. Ωραία, για πείτε μου εσείς παρόλα αυτά πώς το σκεφτήκατε. Από πού να ξεκινήσουμε να γυρνάω δεξιά-αριστερά, Τάσο. Λοιπόν, αυτό το όνομα προέκυψε στην Αμοργό, όταν είχαμε πάει διακοπές πριν ακόμα δημιουργηθεί το σχήμα. Κάνατε παρέα από πριν όλοι μαζί. Ναι. Δεν είναι πολύ σίγουρος. Κοίτα, είναι σχετικό. Γνωριστήκαμε στην εποχή καραντίνας. Όταν υπήρχαν απαγορεύσεις για έξω, εμείς μαζευόμασταν κρυφά εκεί, η νεολαία της Θεσσαλονίκης, ας πούμε, σε κάποια μέρη της Θεσσαλονίκης, και βρεθήκαμε εκεί. Με κιθάρες, με τέτοια, γνωριστήκαμε τυχαία. Και ήταν κάπως, ας πούμε, ήταν μοιραίο. Έτσι, μου αρέσουν τα μοιραία. Μετά έληξε η καραντίνα και. Χωριστήκαμε, δεν είχαμε ξεκινήσει το σχήμα με τη μία. Ξεκινήσαμε να παίζουμε πρώτα ξεχωριστά. Και μετά από μερικούς μήνες είπαμε, γιατί όχι να δοκιμάσουμε και μαζί. Οπότε ποιοι με ποιους. Κοίτα, στην αρχή ήταν ο Τάσος με τον Χριστόφορο. Μάλιστα. Και εγώ με τον Ιωάννη. Είχαμε, ναι, ήμασταν, παίζαμε χωριστά. Παίζαμε χωριστά. Ναι, και αυτός. Αυτόν τον διαλέξαμε. Ο Δημήτρης. Ήταν το τελευταίο λιθαράκι. Τελευταία προσφύγη. Ήταν η μεταγραφέα δρομή, όπως είπε. Μάλιστα. Και πώς αποφασίσατε ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε ένα, να είμαστε οι πέντε μας, και ακόμα δεν μου έχεις πει τι είναι το Ματζόβολι. Το Ματζόβολι σημαίνει χαλαρός, ευπροσάρμαστος, easy going. Στα ελληνικά, στα σλοβακικά το μάθαμε, έτσι. Στα παλιά. Κολλάει και το Μαγική Λύκη, όμως κρατήστε. Πάρα πολύ ωραία. Μπορούμε να λέμε αυτό από εδώ και μπρος. Να το λέτε. Είμαστε Μαγική Λύκη. Ωραία. Κοίταξε, χωρίς καμία λαζονία, ήταν πολύ καλό για να μην το κάνουμε. Ναι. Αυτό. Το πιστεύουμε. Ωραία. Ξεκινήσατε μέσα από τα social, λοιπόν. Το καταλάβω ότι έχετε πάρει αυτό το virality από το TikTok. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι καιρό λέγαμε πρέπει να ανεβάσουμε κάνα βίντεο στο TikTok, μπορεί να πάει καλά, αλλά δεν το κάναμε. Και ο Θανάσης με τον Ιωάννη. Ήμασταν λίγο πιο πιεστικοί, γιατί το πίστευα κυριολεκτικά ότι θα πάει καλά. Και αρχίσαμε να ανεβάσαμε κάποια βιντεάκια, από τα οποία μια μεγάλη πλειοψηφία πήγε πάρα πολύ καλά. Και συνεχίζουμε και αυτό. Απλά να ενημερώσουμε ότι είμαστε και μπάντα κανονικοί, έτσι. Παίζουμε. Ναι, πάντα, ναι. Αλλά δεν. Εγώ το λέω γιατί στην Αθήνα νομίζω ότι δεν έχουν την ευκαιρία τόσες πολλές φορές να σας απολαύσουν και τόσο συχνά. Και γι' αυτό κιόλας ήθελα να έρθετε για να σας μάθουν και να έρθουν και αυτές οι ευκαιρίες. Σωστά, δεν τα λέω. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Καλά τα λέω. Τραγουδάτε όλοι εκτός από έναν. Εγώ κάνω δεύτερο. Κάνει και αυτό. Εγώ στο βίντεο που είδα τραγουδάτε όλοι, ναι. Αλλά από τις πληροφορίες που μου δώσατε, ένας δεν έλεγε ότι τραγουδάει. Γιατί με στον πάρουν γι' αυτό. Είναι στα γενοφάσκια του ακόμα, αλλά θα γίνει μεγάλος. Ωραία, και αύριο το βράδυ τι θα απολαύσουμε από εσάς και πού, να πείτε στον κόσμο. Στο Φάζ θα παίξουμε. Στο κέντρο. Το πολύ γνωστό. Ναι, μια χαρά. Βάλτε για να δούμε πού θα παίζουν τα παιδιά απόψε. Αύριο. Αύριο, συγγνώμη. Αύριο τι ώρα, 9? 9:30. Ωραία, μόνοι σας θα είστε. Μόνοι μας, ναι. Τι θα ακούσουμε από εσάς. Πολλά και διάφορα, η αλήθεια είναι. Πιάνουμε διάφορα φάσματα της μουσικής, γιατί κιόλας αυτό το γεγονός ότι προερχόμαστε από διαφορετικές ιδέες σχετικά με τη μουσική, αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι είμαστε πολυδιάστατοι σαν μπάντα. Μπορούμε να πιάσουμε διαφορετικά είδη. Ναι, το έχω καταλάβει και από το προφίλ σας, από αυτό που έχω παρακολουθήσει. Να σας πω ότι από την ώρα που έχω ανεβάσει τη φωτογραφία, μου έχουν στείλει, ας μην πω μόνο φίλες μου, αλλά είναι μόνο φίλες μου, είναι μόνο γυναίκες. Είναι μόνο γυναίκες, ότι θέλουν αύριο να έρθουν να σας ακούσουν, παιδιά.
Να έρθουν. Πολύ ευχαριστώ. Πολύ ευχαριστώ. Όλοι, όλοι. Ωραία, λοιπόν, ακούστε μου. Κάμερα, 9.30 ώρα φάουλ. Δεν πιστεύω να είναι βρεγόνιος. Λοιπόν, να σας πω ότι ο Τάσος μου είπε ότι μοιάζει λίγο με τον Ράμο. Στο έχω ξαναπεί. Και εσύ. Γιώργο Γεωργίου. Αντρέας Γεωργίου. Ναι, εντάξει. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο. Αυτά μου έχουν πει. Να σας ακούσω λίγο τώρα να. Εννοείται. Να μας παίξετε κάτι. Εννοείται. Ό,τι θέλετε. Τυχαία βρέθηκε μια κιθάρα εδώ πέρα. Τυχαία μια κιθάρα εδώ επάνω. Καλά, θέλαμε και άλλα πράγματα να έχουμε, αλλά καταλαβαίνετε τώρα. Θα γινόταν. Θα έπρεπε να κάνουμε πρόβες ιστορίες, δεν γινόταν. Να πούμε δικό μας ή. Ό,τι θέλετε. Εγώ λέω και τα δύο. Ωραία. Ξεκινήσουμε με ένα. Εμένα έτσι πιο γνωστό. Ωραία. Όποιο θέλετε. Να πάμε μια επιτυχία του τελευταίου έτους. Πάμε, του τελευταίου έτους, παιδιά, θα φέρνουμε πάνω. Ένα ταξιδάκι. Α, ωραία, πάμε. Θα το παίξω. Άντε, θα το παίξω εγώ. Ναι, παίζουν και όλοι οι όργανα, έτσι. Δεν θέλω να τσακωθείτε. Όχι, θέλετε όχι, να παίξω. Όχι, συνήθως γίνεται όχι παίξε εσύ, όχι παίξε εσύ. Α, αποφεύγουμε γενικά. Διαφορο πάρτι στεκόσουν στην άκρη με ένα τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη. Σαν να έψαχνες κάτι να σου μοιάζει με χάδι στον κόσμο που δεν μπορεί να σε κρατήσει. Νομίζω πως κάπου σε έχω ξαναδεί. Το Παγκράτη μαζί σου θυμίζει μια εποχή που δεν έχω ζήσει. Είπα μια μέρα θα μας κάνω μουσική κι έτσι θα μείνουμε για πάντα ζωντανοί στην πόλη μπλεγμένη. Μα εσύ είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό, χωρίς προορισμό. Και εδώ θα σε περιμένω, μου αρκεί να περιμένω σε κάποιο σταθμό. Περπατούσε σαν θύμα, χαζεύοντας γάτες που μάθαν πως με φάνε. Μα τώρα που ξημερώνει, η μυρωδιά σε πληγώνει κι εγώ στέκομαι εδώ σε κοιτάζω να τρέχεις. Μέρη που δεν χωρέσανε μας στα μπαλκόνια της εφηβικής σου γειτονιάς τους φόβους να καπνίζεις. Ξέρω πως κοντά μου θα πονάς η διαδρομή της μοναξιάς δεν σε λερώνει. Μα εσύ είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό, χωρίς προορισμό. Και εδώ θα σε περιμένω, μου αρκεί να περιμένω σε κάποιο σταθμό. Μα εσύ
Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό, χωρίς προορισμό. Και εδώ θα σε περιμένω, μου αρκεί να περιμένω σε κάποιο σταθμό.